Χαιρετίζουμε τις σημερινές συγκεντρώσεις που γίνονται το απόγευμα σε πόλεις όλη τη χώρα, από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, μαζί με συνταξιούχους και τις οργανώσεις τους και αγρότες, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου Βρούτσι, που κλιμακώνει την αντιασφαλιστική επίθεση, αλλά και την κοροϊδία, που με αλχημίες προπαγανδίζεται για δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις, όταν έχουμε μειώσεις 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι και όταν στη μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από το 80%, υπάρχει αύξηση εισφορών. Ναι, αναδεικνύουμε την κοροϊδία και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σας πονάει και αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια, όχι μόνο για το ΚΚΕ, αλλά αναγνωρίζεται και από ευρύτερες μάζες κόσμου. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική υπηρετεί και το παρόν νομοσχέδιο. Προωθεί συνολικά την παραπέρα απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα των μεταφορών, με επιπλέον απλουστεύσεις, αλλά και επιτάχυση των απαιτούμενων διαδικασιών στις διάφορες αδειοδοτήσεις, όπως αυτή των υδατοδρομείων, την τακτοποίηση εκκρεμεότητων, κυρίως σε ιδιώτες επενδυτές κρατικής περιουσίας, όπως της ιδιωτικοποιημένης Τρένοσέ ή της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ κλπ. Ή ακόμα δίνει χρονικές παρατάσεις και συνολικά επιπλέον ευεργετήματα, αφού το κεφάλαιο ευεργετείται και όχι τις λαϊκές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι την απρόσκοπτη κερδοφορία από την εκμετάλλευση κρατικής περιουσίας. Μάλιστα, τα προκλητικά δώρα σας συνεχίζονται και με τις υπουργικές τροπολογίες. Φτάνετε στο σημείο να φέρνετε φωτογραφικές διατάξεις για συγκεκριμένη επένδυση, καταπατώντας τις αποφάσεις και το αντικείμενο της τοπικής διοίκησης. Εάν δεν εξυπηρετεί ο νόμος σας τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τόσο το χειρότερο για τον νόμο. Με μια τροπολογία ουσιαστικά του κυρίου Γεωργιάδη, το πνεύμα του πλανάται, όχι παρουσία του, και με ύφος αποφασίζουμε και διατάσσουμε, και πετάει στα σκουπίδια τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, που είναι αρμόδιο, και ταυτόχρονα αρπάζεται το αντικείμενο και την αρμοδιότητα και τα μεταφέρεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υπάρξει απόφαση έγκριση αυτή που θέλετε. Αυτή είναι η δικτατορία του κεφαλαίου. Είναι ντροπή και σκάνδαλο και πρέπει να αποσυρθεί τώρα η συγκεκριμένη υπουργική τροπολογία και να γίνει σεβαστή η απόφαση των κατοίκων και του Δημοτικού Συμβουλίου που θέλουν να προστατέψουν την περιοχή Ερημίτης της Κασιόπης και οι παραλίες να είναι για τον κερκυραϊκό λαό και όχι για τα σαγόνια των καπιταλιστών. Το νομοσχέδιό σας, λοιπόν, είναι καθαρά υπέρ των επιχειρηματικών σχημάτων, δηλαδή των ιδιωτών με τις πλάτες του δημοσίου. Ακόμα μια φορά καταραίει το παραμύθι περί ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αφού το αστικό κράτος μπαίνει μπροστά για να ανοίξει πόρτες και παράθυρα για τα ιδιωτικά κεφάλαια και τα κέρδη του. Πιο ειδικά, στο πρώτο κεφάλαιο για τα υδατοδρόμια. Είναι η συνέχεια της πολιτικής απελευθέρωσης των μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε συνέχεια για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας που οραματιζόσαστε και οι δυο. Ο στόχος είναι ενιαίος. Η εξασφάλιση νέων κερδοφόρων πεδίων για τους επιχειρηματικούς ομίλους, προσαρμοσμένων στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η αύξηση της τουριστικής βιομηχανίας. Φυσικά, το θέμα των υδατοδρομίων
αν και υπήρξε νομοθέτηση από το 2013 και δόθηκαν περισσότερες διευκολύνσεις και με το νόμο του 2018 από το ΣΥΡΙΖΑ στους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν περπάτησε. Γιατί υπάρχει αφενός ανταγωνισμός και με τους ακτοπλώους, εφοπλιστές, αλλά και οι επιχειρηματίες επενδυτές θέλουν ακόμα περισσότερες διευκολύνσεις προνόμια και εσείς τους τα δίνετε, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο και ευκολότερο κέρδος. Ωστόσο, δίνετε και άλλα προνόμια που φοβόμαστε ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, δεσμεύονται οι δάτινες εκτάσεις και βυθοί σε μια περίοδο που η περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Επεκτείνεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομιών ακόμα και σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, που σε συνδυασμό με τη μείωση στον αριθμό των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα ασφάλειας, αλλά και η κατάργηση της δημιουργίας κέντρου παρακολούθησης υδατοδρομίου για την εποπτεία της υδάτινης περιοχής, μαζί με την αύξηση στον αριθμό των ζευγών κινήσεων στις αεροπορικές εταιρείες, δεσμεύουν ακόμα μεγαλύτερες υδάτινες εκτάσεις και υπονομεύεται η ασφάλεια στη θάλασσα. Μπορεί να υποστηρίζετε ότι πρόκειται για απλές κατασκευές, αλλά αυτό που κάνετε είναι ότι μπρος στο κέρδος του επιχειρηματικού ομίλου διακυβεύεται η ασφάλεια κίνησης των αεροσκαφών και η αποφυγή ατυχήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ιδιωτικοποιείται ακόμα και αντικείμενο της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας που το δίνεται και σε ιδιώτες, δηλαδή την εκπαίδευση προσωπικού αεροδρομίου και με την ευκαιρία. Θέλω να σας πω για την τροπολογία που πραγματικά, όπως είπαν και οι προηγούμενοι εισηγητές, έχει δημιουργήσει εμφύλιο στους εργαζόμενους στον ΗΠΑ. Γιατί δεν τα συζητήσατε πριν μαζί τους. Σε άλλες ομάδες τους μειώνετε αυτά που έπαιρναν, τα δίνετε σε άλλους. Ίσως έχετε και στόχους χειραγώγησης για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η τροπολογία έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα, από την αρχή εμείς σας λέμε ότι η κατασκευή των υδατοδρομίων δεν ξεκινά για κοινωνικές ανάγκες, αλλά από ανάγκες επένδυσης, συσσωρευμένων κεφαλαίων και αύξηση κερδοφορίας και κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα έβλεπε την ανάπτυξη σε υδατοδρόμια και υδροαεροπλάνα σε συγκεκριμένες γραμμές και ως συμπληρωματικά στις θαλάσσιες μεταφορές που και αυτές πρέπει να αναπτυχθούν και να καλύπτουν όλο το χρόνο για να μην ξεμένουν ειδικά τα απομακρυσμένα νησιά. Στο δεύτερο κεφάλαιο για τα φορτηγά και τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το νόμο 4387 του 2010, που τον τροποποιείται. Σε αυτή τη δεκαετία έχει δικαιωθεί η πλειοψηφία του κλάδου που αντιδρούσε, και κυρίως οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης, αφού οι περισσότεροι έχουν εκτοπιστεί και έχει ενισχυθεί η συγκέντρωση του μεταφορικού έργου στα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Μόνο στον κλάδο των υπεραστικών συγκοινωνιών με τήσιο τζίρο 550 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 30.000 αυτοαπασχολούμενους μικροϊδιοκτήτες και υπαλλήλους θεωρείται κρίσιμο ζήτημα και για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, ώστε να ανοίξει ο κλάδος ακόμα πιο πολύ, να μοιραστεί εκ νέου η τράπουλα στους υπάρχοντας ή σε νέους μεγαλύτερους παίκτες. Αυτό κάνετε.
Στα διάφορα λοιπόν άρθρα που επαναδιατυπώνονται, διορθώνουν ορισμένες τις λειτουργίες που προέκυψαν, χωρίς όμως να αλλάζει η ουσία προσαρμογής στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το στόχο της συγκεντροποίησης. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης κλπ, γίνονται ορισμένες αλλαγές για το αποδεικτικό της ασφαλιστικής ενημερότητας και μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης. Το πρόβλεπαν όμως και οι προηγούμενοι νόμοι, αφού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που είναι καταχρεωμένοι και δεν μπορούν να μεταβιβάσουν άδεια. Με τις προτινόμενες αλλαγές δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο σύνολό του. Πρόκειται για μπαλώματα, για ημίμετρο που θα συνεχίσει να κρατάει εγκλωβισμένους πολλούς αυταπασχολουμένους που δεν έχουν άλλη λύση από τη μεταβίβαση. Εμείς σας λέμε, θα μπορούσατε να δώσετε παράταση για 5 χρόνια στους επαγγελματίες με άδεια φορτηγών δημόσιας χρήσης που την είχαν πριν από το 2010, τροποποιώντας το άρθρο 18, παράγραφος 1 του νόμου 3888 του 2010. Κάντε το για να ευνοηθούν να πάρουν μια ανάσα και αυτοί οι άνθρωποι. Ωστόσο, με το νέο μέτρο, που είναι στα μέτρα της απελευθέρωσης, μιλάω για αγορά μίσθωση αναρρύθμιτων οχημάτων, διευκολύνεται τους εισαγωγείς, αλλά και τους μισθωτές, που κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες και βεβαίως δεν αφορά τους αυτοαπασχολούμενους. Σε ό,τι αφορά τα κτέλ, στην κυριολεξία ικανοποιείται τα συμφέροντα της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων. Η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματιών πάει χέρι-χέρι με τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και των αυταπασχολούμενων μικροϊδιοκτητών που εργάζονται και οι ίδιοι σαν οδηγοί. Διευκολύνεται λοιπόν τις διαδικασίες προσλήψεων απολύσεων στο προσωπικό του κτέλ, τις μετακινήσεις, την αλλαγή ειδικότητας. Τελικά, η εργοδοσία μπορεί να χειρίζεται τον εργαζόμενο όπως εξυπηρετεί το εκάστοτε κτέλ, λες και είναι αντικείμενο και όχι άνθρωπος με ανάγκες. Και βέβαια, εξασφαλίζονται και ξεχωριστές ρυθμίσεις για επιδοτήσεις, ανανέωση οχημάτων, για διευκόλυνση αγοροπολισίας κλπ. Με λίγα λόγια, στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση ισοπεδώνει και εξαφανίζει τις εργασιακές σχέσεις σε όλους τους κλάδους των μεταφορών και ειδικά στα κτέλ. Έτσι, καταργείται ο σημερινός κανονισμός προσωπικού, που αποτελεί ειδικό και σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και προστασίας της οδικής ασφάλειας για μια σειρά λόγους, όπως τα χρονικά όρια εργασίας. Ιδιαίτερα των οδηγών αποτελούν ασπίδα απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία για υπέρβαση του οκτάωρου. Προστατεύουν τη δημόσια συγκοινωνία και την ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού. Η κατάργηση λοιπόν του κανονισμού προσωπικού και τα νέα αντεργατικά μέτρα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και μακάρι να διαψευστούμε. Αλλά και η χρήση της θέσης του συνοδηγού από επιβάτη, όπως απέτησαν και πίεσαν οι ιδιοκτήτες των κτέλ, θα έχει επιπτώσεις, γιατί αυτή η θέση δεν έχει προδιαγραφές ασφαλείας θέσεων, είναι πτυσσόμενη και σε περίπτωση ατυχήματος η έξοδος που λειτουργεί και ως έξοδος κινδύνου θα φρακάρει. Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα και εγχώρησε τις αστικές γραμμές στα κτέλ και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη και αναθέτει απευθείας το έργο στους ιδιώτες, παρακάμπτοντας και τις σχετικές διατάξεις νόμων και ευρωπαϊκών οδηγιών, για τις οποίες
οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ Θεσσαλονίκης είχαν καταθέσει γνωμοδοτικό. Αποφασίζεται και διατάσσεται. Και κατά τα άλλα, παριστάνεται τους διαλεκτικούς και με σεβασμό στην αστική δημοκρατία. Α, όταν δεν σας φέρει, ούτε αυτό κάνετε. Η ουσία είναι ότι υποβαθμίζεται και εκφυλίζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι τυχαίο το χάλι συγκοινωνιακών φορέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεθοδεύεται επί χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, ώστε κατά εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας. Σε ό,τι αφορά το τρίτο κεφάλαιο για τις άδειες οδήγησης, δεν διαφωνούμε με την προσωρινή άδεια, αλλά χρειάζεται συνολικά να προχωρήσει η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειας οδήγησης, η ενοποίηση διαδικασιών και παραβόλων και βέβαια θεσμοθέτηση της προσωρινής άδειας έτσι όπως ζητούσαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Έτσι θα υπάρχει παράλληλη εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων, ταυτόχρονα θα χτυπηθούν τα κυκλώματα που βασανίζουν τους υποψήφιους οδηγούς να έχουν γρήγορα το δίπλωμα οδήγησης. Για το άρθρο 67 και 68 είναι απαράδεκτα, κάνετε δώρα τα έξοδα κατεδάφισης στον επιχειρηματικό όμιλο, τελικά πάλι ο λαός θα πληρώσει. Δεν φτάνει ότι μια μεγάλη περιοχή πάει για την κερδοφορία του ιδιώτη και την ψηφίσατε όλοι μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τους μειώνετε και τους απαλλάσσετε και από τις δαπάνες κατεδάφισης. Μιλάω για το ελληνικό ΑΕ. Την ίδια ώρα οι λαϊκές ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες. Να πω ότι μικρά παιδιά της προσχολικής αγωγής θα καταδικάζεται σε ανθυγιεινά κοντέινερς. Ή τα σχολεία ειδικής αγωγής είναι χωρίς προσωπικό. Ή τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα από ειδικότητες γιατρών και ούτε καθεξής. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι σε αρκετά άρθρα θα εκφραστούμε με το παρόν. Είναι διαχειριστικά χωρίς να αλλάζουν το στρατηγικό σας στόχο, δηλαδή την απελευθέρωση των μεταφορών και όχι μόνο. Δίνετε και άλλα πλεονεκτήματα στο κεφάλαιο. Καταψηφίζουμε γι' αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο ταυτόχρονα. Θεωρούμε ότι για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες μετακίνησης του λαού σε όλη την επικράτεια, χρειάζεται η δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα μεταφορών με κεντρικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μετακίνησης και όχι με γνώμονα την κερδοφορία των κοινοπραξιών και των επιχειρηματικών ομίλων. Μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν απρόσκοπτες, φτηνές, σύγχρονες, ασφαλείς 365 μέρες το χρόνο μεταφορές που θα καλύπτουν πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες.